Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο κλειστό της Ερυθρέας. Πανερυθραϊκός εναντίον Αγρινίου. Πρώτη επίδυση για τους φιλοξενούμενους. Τέταρτη αγωνιστική πρωταθλήματος Α2 Ανδρών. Θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Πράσινο με μαύρο ή των φιλοξενουμένων. Το κλασικό άσπρο με κόκκινο για τους γηπεδούχους. Άστοχη η πρώτη επίθεση του Πανερυθραϊκού, όπως το ίδιο άστοχη ήταν και η πρώτη επίθεση του Αγρινίου. Τρίποντος στον εφηβιασμό θα λέγαμε για το 0-3. Υπάρχει κόσμος στις εξέδρες, ενδεχόμενα ακούσατε με τη σύνδεσή μας και το... και τα μεγάφωνα να φωνάζουν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης πρέπει όλοι όσοι βρίσκονται στο γήπεδο να φοράνε τη μάσκα τους. Δύο-τρία. Άστοχη η βολή, η συμπληρωματική. Μπάλα είναι... Τέσσερες οι πόντοι του Πανερυθραϊκού. Δεν μπορεί το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο που έχει κάνει αρκετά λάθη στην επίθεσή του. Εύκολο καλάθι για το 6-3. Πρώτο φάουλ του Πανερυθραϊκού. Για το Αγρίνιο. Σκάνδαλο. Επίθεση και σουτ, εύστοχο.
για το 8-3. Δεν μπορεί το Αγρίνο να σκοράρει, κλέβει την μπάλα. Κλέβει ο Πανερυθραϊκός και εύκολα θα σκοράρει με τον Μωραΐτη. Time out. Εδώ είμαστε μετά το time out. Τρία, 6 και 25. Δεν θα έχετε χρόνο και 24, συνολικό χρόνο και 24. Ένα τεχνικό πρόβλημα δεν μας επιτρέπει να σας δίνουμε το χρόνο, θα σας το λέμε εμείς. Σκάνδαλος άστοχος. Rebound για τους φιλοξενούμενους. Κλέβει και πάλι ο Μωραΐτης. Δεν θα πετύχει καλά, θα πάρει φάουλ. Πέμπτο του Αγρινίου. Οι πόντοι του Πανερυθραϊκού και τώρα 12. Λάθος για ακόμη μία φορά. Και ακόμη ένα φάουλ. Δικαίωμα για ακόμη δύο βολές, ένα ζευγάρι ακόμη. Πρώτη άστοχη.
Μία στις δύο για το 13-5. Ο Σκάνδαλος βγάζει την μπάλα δευτερόλεπτα ακόμα, 5 και 18 για να λήξει η πρώτη περίοδος, τρίποντο εύστοχο. <13-8. σταλεί> Κλέβει το Αγρίνιο και έχουμε αδιαθλητικό φάουλ. Αυτό σημαίνει πως είναι το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Και με το νούμερο 21, ο Νικολαίδης θα βάλει την πρώτη μετά από μία αναπήδηση. Στη δεύτερη δεν θα τα καταφέρει όμως. Κίνηση και καλάθι και τεχνική ποινή. Σε ποιον θεραιώθηκε? Τεχνική ποινή τον Νικολαίδη. Διαμαρτύρεται το Διαμαντάκος, ο προπονητής. Για την τεχνική ποινή. Ο Καμπουρίδης ευστοχή. 14 η πόντη του Πανερυθραϊκού. 11 για το Αγρίνιο, 4 και 44 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Σκάνδαλος. Πώς παιχνίδι. Τρίποντο από τη γωνία. Εύστοχο από τον Καμπουρίδη. Ναι, από τον Καμπουρίδη. Και φάουλ. Τρίτο φάουλ του Πανερυθραϊκού. Χρεώθηκε κάποιο πρόξιμο ενδεχομένως. Δεν μπόρεσα να δω τι δείχνει ο διαιτητής. Το τελείωμα του χρόνου επίθεσης έκανε airball ο ψηλός του Αγρινίου. Σκάνδαλος, δέχεται μπλοκ. Έρχεται σαν τρέιλερ. Φάουλ. Στην προσπάθεια είναι δύο βολές. Προηγουμένως ο Σταματογιάννης έβαλε το καλάθι.
19-11 παραμένει, καθώς ήταν άστοχος. Ο Μίτσου μία στις 2. Θα πάει στις 12 πόντους η ομάδα του Αγρινίου. Κι άλλο τρίποντο από τον Καμπουρίδη στην γωνία, θα κερδίσει φάουλ. Μάλλον είναι για 3, δεν είμαι σίγουρος από εδώ. Εύστοχος στην πρώτη. Φτάνει στους 20 ο Πανερυθραϊκός. Στους 21 πράγματι ήταν για 3. Τρεις στις 3. 22. Παρολίγο να κλέψει ο Μαραΐτης για τους γηπεδούχους. 3 και 15. Για να λήξει πρώτη περίοδος. Ωραία κίνηση στην goal foul για τους Αγρινιώτες από τον Βακουφτσί. Άστοχος στη βολή, αλλά θα πάρει την μπάλα το Αγρίνιο. 3 και 10 ακριβώς. Και πάλι άστοχο σουτ, προσπάθεια, καλάθι για το 22-16. Με νέο τρίποντο του Πανερυθραϊκού που έχει ευστοχήσει έξω από τη γραμμή σε αρκετά. Και παίζει και ασφιχτικό πρες στους γκάρτ. Παρολίγων κλέψιμο σιρτό μπάσκετ. Μπάσιμο και καλάφι για το 27-16. Μπάλα είναι για τον Πανερυθραϊκό. Δύο λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Κίνηση εξαιρετική από τον Σταματογιάννη. Πιέζει ο Τσάμις με τον Πανερυθραϊκό. Η μπάλα στο σύν 13 γηπεδούχοι. Θέλησε να ευνηδιάσει Πανερυθραϊκός, αλλά δεν τα κατάφερε. Εννέα από τα 1 και 32 για την επίθεση του Πανερυθραϊκού. 4 δευτερόλεπτα. Τσάμις, ωραία κίνηση
Καλάθι, έχει πάει πολύ ψηλά το σκορ η γηπεδούχος ομάδα. Κι άλλο κλέψιμο, Σταματογιάννης. Ο Μωραΐτης παίρνει το rebound και σκοράρει δείχνοντας τα μπράτσα του. Double score είναι ένα. Συνεκνοεί άστοχο σου, 30 δευτερόλεπτα. Χάνεται η μπάλα από το Μωραΐτη. Καλάθι για το 33, 18, 18 δευτερόλεπτα, όλα για τον Πανερυθραϊκό. Έχει 3 δευτερόλεπτα ακόμη, κάνει λάθος το Αγρίνιος, τώρα από μακριά και αστοχή. 33-18, λήξη πρώτης περίοδου. Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερη περίοδος. Showtime του Πανερυθραϊκού στην πρώτη. Φάουλ κερδισμένο. Ευστρατείου στις βολές. Εύστοχη πρώτη. Δύο στις δύο. Τριάντα πέντε, 18. Μπάλα είναι και πάλι για το Αγρίνιο. Ο Νικολάηδης θα επαναφέρει. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμη. Σουτ άστοχο από τον Μπάλο. Ωραία κίνηση Ευστρατείου. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει ο Νικολαίδης. Τρέχει. Ζητούν φάουλ
πάνω στον Τσούκα. Μάχη ο Καλανιώτης, επαναφέρει ο Τσούκας. Και καλάθι από τον Κυριλή. Φτάνει στους 20. Το Αγρίνιο. Τρίποντο εύστοχο από τον Ευστρατίου που κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Νικολαίδης οργανώνει. Τσούκας. Τρία δευτερόλεπτα ακόμη. Τσούκας, ωραία μήνα από τον Καλανιώτη, αλλά ακόμη καλύτερη η προσπάθεια του αθλητή του Αγρινίου που θα πετύχει καλάθι. 38-22. Τσάμις, ωραία κίνηση, φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Στους 39 μετά την πρώτη βολή του ψηλού, προερχόμενος από το εφηβικό τμήμα του Ολυμπιακού αλλά και από την ομάδα που έπαιξε στην Α2 και γέρι στην άνοδο για την Α1, 2 στις 2. Full press για τον Πανερυθραϊκό. Έξαλλος ο coach Κουχουλής φωνάζει στους παίχτες του να πιέσουν κι άλλο κι άλλο κι άλλο, να μην σταματάνε. Αυτό φωνάζει. Καλιανιώτης κλέβει. Γιαρτόγλου. Άστοχο σουτ. Το 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ωραία κίνηση, άστοχο. Ο Καμπουρίδης μαζεύει. Κατεβάζει την μπάλα. Και ποστάρει. Γιαουρτόγλου, Καμπουρίδης, σουτάρει για 3, αστοχή. Rebound για τους φιλοξενούμενους. Από τον μπάλο. Τσούκας. Τσούκας ξανά. 6-37 για την ανάπαυλα. Νικολαίδης για 3. Ίσα που έφτασε στη Στεφάνη μπάλα. Μάζεψε ο Τσάμις και ο Ευστρατίου διαμέσου. Καλιανιώτη κατεβάζει. Καλιανιώτης. Ευστρατίου για Ορτόγλου. Καμπουρίδης, 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. 4 για Ορτόγλου. Τσάμις πρέπει να εκτελέσει. Τέλειωσε ο χρόνος, λένε οι διαιτητές. Και 50. Νικολαίδης και πάλι για 3. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Για Ορτόγλου. Σουτάρει για 3. Αστοχή. 0-2 τα ομαδικά σε αυτή την περίοδο. Πρώτο φάουλ από τον Καλανιώτη, τον αρχηγό.
τα χειροκροτούμενους. Δεύτερο φάουλ από τον Ευστρατίου, που πήγε να κλέψει. Για να δούμε, ναι, τώρα χρεώθηκε το φάουλ. Τρίποντο, να δούμε. Τρίποντο. Να είμαστε σίγουροι ότι έχει γραφτεί σωστά. Μην κάνουμε κάποιο λάθος. Ο Ευστρατίου, ο Καμπουρίδης πιέζεται, χάνει την μπάλα. Και στον ευνηδιασμό το κάρφωμα από τον Γκάτζιο. Μειώνει λίγο το Αγρίνιο. Που υποπίπτει στο τρίτο του φάουλ. Τρίποντο, έρμπολ. Δεν θα σουτάρει. Με το νούμερο 10 ο Τσούκας προτιμά τη σετ επίθεση. Έχει πολύ χρόνο, 9 δευτερόλεπτα. Προσποίηση από τον Γκάτζιο και βήματα. Σωστή η υπόδειξη των διαιτητών. Τρία τα φάουλ. Και ο Νικολαίδης για τους φιλοξενούμενους οργανώνει μία ακόμη επίθεση. 40-27 έχει κρατηθεί πολύ χαμηλά στη δεύτερη περίοδο ο Πανερυθραϊκός. Τρίποντο από τον Φάρσκι. Άστοχο. Σκάνδαλος για Ορτόγλου. Ξανά σκάνδαλος, χέρι-χέρι μπάλα, ωραία κίνηση, καλάθι. Μουσική 42-27, 3-25 για την Ανάπαυλα. Μουσική Επιθετικό φάουλ. Time out.
Τέλος του time out. Πανελθρακός 42, Αγρίνου 27, 3 και 10, 7 για να λήξει το ημίχρονο. Για Ορτόγλου. Φάουλ που κερδίζει. Για τους γηπεδούχους με το νούμερο 8, ο Κωστόπουλος. Η πόντι μετά την πρώτη βολή. Και τώρα 44. 3 και 4. Πρες και πάλι. Ασφιχτικό από τον Πανερυθραϊκό. Σπάει με δυσκολία. Αλλά τα καταφέρνει το πρες στο Αγρίνο. Και έχει 10 δευτερόλεπτα για να οργανώσει επίθεση. Φάρσκι, ελεύθερο σουτ, εύστοχο. Να δούμε αν είναι για δύο, αν πατούσε. Είναι για τρεις, δεν πατούσε. 44-30. Κωστόπουλος, τρίποντο μέσα. 47-30, άμυνα φωνάζει ο coach Κουχουλής. 2 και 12. Φάρσκι. Φάουλ χαμηλά. Κίνηση, αλλά δεν πετυχαίνει καλάθι. Κι άλλη ευκαιρία για το Αγρίνιο. 5 δευτερόλεπτα. Φάουλ, πέμπτο ομαδικό. Βολές στα 1.52. Πρώτη βολή είναι μέσα. Ο Μίτσου θα έχει ακόμη μία. 1.52 για την ανάπαυλα. 2-2. Από 5 ομαδικά οι δύο ομάδες. Φάουλ, επιθετικό. Πήγαν να πιάσουν την κοιμόμενη την άμυνα του Πανερυθραϊκού. Οι παίχτες του Αγρίνου το κατάφεραν κερδίζοντας φάουλ. Πρώτη βολή μέσα. Στους 33 στο Αγρίνιο. Μία ακόμη για τον Κόκκιο. Θα στοχίσει.
1,5 λεπτό. Σκάνδαλος. Έξι δευτερόλεπτα ακόμα. Σκάνδαλος, ταλαιπωρεί την μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση. Και καλάθι για το 49-33. Από τον Καλογερία. Απαντάει το Αγρίνιο. Ενώ έχουμε time out με τρίποντο. 59 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Το ημίχρονο. Εδώ είμαστε και πάλι. Τελευταία δευτερόλεπτα, 50 συγκεκριμένα. Σωματογιάννης με τα αριστερό αστοχή. Rebound από τον Μίτσου. 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Βήματα από τον Φάρσκι. Αν θέλουμε να είμαστε πιο σωστοί. 33 δευτερόλεπτα. Λογικά από μία επίθεση. 49-36. Πανεθνιακός βιάζει γιατί θέλει και άλλη επίθεση. Ο Σκάνδαλος σκοράρει. Δεν θα έχει άλλη επίθεση όμως ο Πανεθνιακός. Καθώς θα απομένουν 17 δευτερόλεπτα και είναι όλα για τους φιλοξενούμενους. Φάρσκι, 7 δευτερόλεπτα. Ωραία κίνηση, στα 4 δευτερόλεπτα ακριβώς. Κερδίζει φάουλ ο Κόκκιος. Πρώτη βολή έξω. Τέσσερα δευτερόλεπτα απομένουν. 0-2. Δεν προλαβαίνει να κάνει ούτε σουτ ο Πανερυθραϊκός. Λήξη ημιχρόνου, Πανερυθραϊκός 51, Αγρίνιο 36.
καλύτερος ηλιακός. Με επιδότηση έως 85%. Ηλιακός Μαλτέζος. Κάθε Zero, μια νέα αρχή. Νέα Βίκος Κόλλα Zero Sugar. Κάθε Zero, μια νέα αρχή. Νέα Βίκος Κόλλα Zero Sugar. Εδώ είμαστε. Πανερυθραϊκός 51, Αγρίνιο 36. Πρώτη επίθεση δευτέρου ημιχρόνου για τους φιλοξενούμενους που σκοράρουν. <Το-> 51-38. Τρίποντο από τον Καδουρίδη, υπάρχει τραυματισμός. Το τρίποντο είναι εύστοχο. Ο Μίτσου δείχνει. Να έχει τραυματιστεί. Σηκώθηκε. <Το-> 54-38. Και τώρα 40. Με το νέο καλάθι του Αγρινίου που ξεκινάει με 2 στα 2 σημεία. Επίδεσή του στο 3ο δεκάλεπτο. <Το-> 56.
40. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο για κάποια από τις δύο ομάδες. Συμπληρωματική βολή μέσα από τον Μωραΐτη. Νιάμι να φωνάζει ο κόουτς Κουχουλής. Μπάσιμο και καλάθι. 57-42 από τον Βακουφτσί. Δεν μπορεί ο Πανερυθρέα. 28 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Φάουλ των γηπεδούχων. Ελεύθερο σούτ, εύστοχο για τον για το Αγρίνιο με τον Νικολαίδη. Goal foul. Καταιγισμός σε αυτή την τρίτη περίοδο. Οι επιθέσεις και των δύο ομάδων έχουν πάρει φωτιά. Ο Σκάνδαλος στη συμπληρωματική βολή είναι εύστοχος. Ωραία κίνηση και υπέροχο καλάθι. Δεύτερο ομαδικό του Αγρινίου, δύο ομαδικά μάλλον, 7-27 για να τελειώσει. Ένα έχει ο Πανερυθραϊκός. Τρίτο τώρα για το Αγρίνιο. Υπάρχουν κουβέντες, διαμαρτυρίες, εξηγήσεις και πάει λέγοντας. Σκάνδαλος. Ζώνη 2-3 για το Αγρίνιο, που είναι μείον 13. Τσάμις λέει ευχαριστώ στον Μωραΐτη που τον είδε. ...62-47, 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Εφτά δευτερόλεπτα ακόμη. Νικολαίδης, ωραία προσποίηση, Μπάσιμο, φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Ωραία κίνηση από τον παίχτη του Αγρινίου.
Με περιπέτεια θα στοχίσει. Στην πρώτη. Εσείς βρίσκεστε στο Πανερυθραϊκός BC, στο επίσημο κανάλι του Πανερυθραϊκού στο YouTube. Μία στις δύο για το Αγρίνιο. Την Τρίτη, 2 Νοέμβρη, στις 9 και μισή. Μη χάσετε το πολύ σπουδαίο παιχνίδι της εφηβικής ομάδας του Πανερυθραϊκού απέναντι στην αντίστοιχη του Περιστερίου. Τρίτη, 2 του Νοέμβρη, στις 9 και μισή. Από 3 φάουλ οι δύο ομάδες. Ωραία, πολύ ωραία η προσπάθεια του Αγρινίου. ...62-50... τέταρτο ομαδικό. Όλο ένα και προσπάθει να πλησιάσει το Αγρίνιο. Ο Πανερυθραϊκός όμως είναι κυρίαρχος. Καμπουρίδης για 3. Αστοχή. Επιθετικό rebound. Και πολύ ωραία κίνηση με το hook σκοράρι. Ο Σταματογιάννης. Οχτώ δευτερόλεπτα, έχει χρόνο ακόμα το Αγρίνιο. Μπλοκ από τον Τσάμι. Άστοχη επίθεση. Πέντε λεπτά ακριβώς για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Φάουλ, το οποίο όμως είναι το πέμπτο, ο Τσούκας το έκανε. Αυτό σημαίνει στα 4.56 πως ο Πανερυθραϊκός έχει βολές. Πρώτη μέσα με τον Μωραΐτη. Μία στις δύο. Και φάουλ που κερδίζει το Αγρίνιο, το χρεώνεται ο Σκάνδαλος. 4.54 Πανερυθραϊκός, 65 Αγρίνιο, 50. 4 ομαδικά οι γηπεδούχοι. 5 οι φιλοξενούμενοι. Σουτάστοχο. Σταματογιάννης μαζεύει. Φάνηκε σαν να γλύφτησε κιόλας. Και ο Μωραΐτης οργανώνει για τους κοκκινόασπρους. Τσάμις μπορεί να χειριστεί την μπάλα και χαμηλά σκοράρει για το 67-50. Η πίεση του Πανερυθραϊκού αποφέρει καρπούς και έχουμε time out.
Ο καλύτερος ηλιακός. Με επιδότηση έως 85%. Ηλιακός Μαλτέζος. Κάθε Zero, μια νέα αρχή. Νέα Βίκος Κόλας Zero Sugar. Το time out έλαβε τέλος. 4 και 18. Για την τρίτη περίοδο. Ευστρατείου, 3 δευτερόλεπτα. Δεν το έχει καταλάβει, τελείωσε ο χρόνος. Νικολαίδης, Γκάτζιος, Νικολαίδης και πάλι. Γκάτζιος ελεύθερος, δεν σουτάρει, προσποιείται, φάουλ από το τζάμι, είναι το πέμπτο. Βολές για το Γκάτζιο και το Αγρίνιο. Εύστοχος στην πρώτη. Και στη δεύτερη το ίδιο. Ο Ευστρατείου πιέζεται από τον Νικολαίδη. Κατεβάζει την μπάλα όμως. Εννέα δευτερόλεπτα, Ευστρατείου. Τσάμις για τρεις, εύστοχος. Είναι πολύ καλό σουτέρο Τσάμις. Μπάλα έξω από το μπέχ του Αγρινίου είναι, αν δεν κάνω λάθος, με το νούμερο 11 να γυρίσει. Ναι, ο Τσούκας είναι. Αυτή την ώρα, στο 31, Παγκράτη Καρδίτσα, 51-83. Εύκολα οι Καρδιτσιώτες περνάνε από το κλειστό του ΜΕΤ. Φίλιππος Κόρυβος, 42-43 στο 29, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Τρίτονα Σκαβάλα, 57-51 στο 27. Ναύπλιο, Ίαξ Ναυπλίου Ελευθερούπολης, 40-88 στο 33. Πανεύκολη νίκη για την Ελευθερούπολη. Ο Ίακας που την τελευταία ουσιαστικά εβδομάδα κατέβασε ομάδα. Μαρούσι Ψυχικός, 43-46 στο 29. Δάφνη Αμίντας, 54-62. Φαίνεται τελικό από τη στατιστική υπηρεσία. Τόσο νωρίς, ενδεχομένως. Θα το δούμε.
μπάλα για το πανερυθραϊκό. Την εκπνοή δεν θα πετύχει καλά. Σταμάτα Γιάννη. Τρίποντο άστοχο. Έληξε ο χρόνος. 1-24. Αλήξη περίοδος. Καλάθι για το 72-52. Τελευταίο λεπτό του της τρίτης περίοδου. Ο Καμπουρίνης πήγε σε μια σπουδαία φάση, αλλά δεν τα κατάφερε. Σάμις θα στοχίσει στην πρώτη. Μηδέν στις δύο, 33 δευτερόλεπτα. Ελεύθερο σουτ, άστοχο. Την εκπνοή, άστοχο σούτ, 72-54.
τέταρτη και τελευταία περίοδος. Πανεθραϊκός 72, Αγρίνιο 54. Φαουλ κερδισμένο. Για τους φιλοξενούμενους. Θετικό φάουλ. Αποδίδει το προηγούμενο δώρο. Θα μου επιτρέπατε την έκφραση. Καμπουρίδης εύκολα. Φτάνει στους 74. Ο Πανερυθραϊκός 54 έχει. Το Αγρίνιο. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμη. Βακουφτής, τρία δευτερόλεπτα. Μπάσιμο, ωραία κίνηση, κερδίζει φάουλ. Να δούμε αν είναι χαμηλά ή ψηλά. Δύο βολές. Πρώτη είναι μέσα. Η δεύτερη το ίδιο. Μπάλα για το Αγρίνιο μετά το λάθος του Πανεθραϊκού και του Ευστρατίου συγκεκριμένα. Οχτώ και 50 για να λήξει το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι του Πανερυθραϊκού από την αρχή έχουν πάρει κεφάλι στο σκορ και εδώ μια εντυπωσιακή φάση από τον Τσάμι που κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Κλέβει ο Ευστρατίου φάουλ. 2-2 πλέον τα ομαδικά. Ο Παπα-Νικολάου το κέρδισε. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο και στη δεύτερη. Επιθετικό rebound για τον Πανεθνιακό και ο Ευστρατίου κερδίζει φάουλ. 2 βολές. Ήταν άδειο αθλητικό. Άστοχη πρώτη. Μία στις δύο. (Συσχελίδι)
Ένα δευτερόλεπτο Ευστρατείου. Ευστοχή. Στις 79 ο Πανεπιστημιακός. Δύο-τρία τα φάουλ. 7-46 για τη λήξη. Ευστρατείου που έχει κάνει και αυτός πολύ καλό παιχνίδι παρέα με τον Τσάμι. Όχι ότι έχει υστερήσει κάποιος από τους κόκκινους. Ο Καλιανιώτης μέσα σε χειροκροτήματα αποχωρεί. Ένα δευτερόλεπτο Ευστρατείου πετάει και πάλι την μπάλα. Ίσα που βρήκε στο ταμπλό. 7-15. Δεν μπορεί το Αγρίνιο. Ο Παπα-Νικολάου θα κερδίσει φάουλ. Τέταρτο του Αγρινίου, καμία σημασία δεν έχει, καθώς το Αγρίνιο σε κάθε φάουλ που θα κάνει θα στέλνει τον Πανεπιστημιακό στις βολές, όπως και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο. Μόνο στο πρώτο δεν έστειλε τους αντιπάλους στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εύστοχη πρώτη, πάει στις 80 η γηπεδούχος ομάδα. Βακουφτσής 7, Φάρσκι 6, Τσούκας 9, Μίτσου 10, Κόκκιος 6, Νικολαίδης και Γκάτζιος από 9. Η σκόρερ έως τώρα των φιλοξενουμένων 2-2. Και έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε και τους πόντους μέχρι τώρα των παιχτών του Πανεπιστημιακού. Time out τελείωσε. 6-45 για να λήξει το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Επί της ουσίας όμως είναι η τρίτη αγωνιστική που παίζουν οι ομάδες στα Αλφαδίου, καθώς η πρώτη αγωνιστική δεν έχει διεξαχθεί. Αδιαθλητικό από τον Ευστρατείου. Πρώτη αγωνιστική δεν έχει διεξαχθεί. Θα γίνει την προσεχή Τετάρτη. Ένα ρεκόρ για τον Πανερυθραϊκό. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η δεύτερη αγωνιστική, Πανερυθραϊκός Κόρυβος 82-58. Μία στις δύο για τον Νικολαίδη, την δεύτερη αγωνιστική.
Καρδίτσα Πανελληνιακός 71-64. Έναν αγώνα έχει παίξει το Αγρίνιο. Ιτήθηκε 61-78 από την Καρδίτσα στο Αγρίνιο. Είναι ο πρώτος εκτός έδρας αγώνας για τη φετινή περίοδο, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική, την Τρίτη, είχε το ρεπό. Καθώς μην ξεχνάμε πως φέτος οι σύλλογοι που απαρτίζουν την Α2 είναι 15, άρα κάθε αγωνιστική θα υπάρχει ένα σύλλογος που θα κάνει το ρεπό του. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σκορ των σημερινών αγώνων. Ενώ τώρα σκοράρει για τρεις ο Φάρσκι, να περαστεί στον ηλεκτρονικό πίνακα. Ναι, περάστηκε, είναι για τρεις. 5:45. Τέλος αγώνα, ο Τσάμις σκοράρει και πάλι. Και δέχεται τεχνική ποινή στη συνέχεια. 83-65-34. Τέλος αγώνα στο Παγκράτη. Παγκράτη Καρδίτσα 69-108. Εύκολη νίκη για τους καρδιτσιώτες. Φίλιππος Κόρυβος, 4 λεπτά πριν το τέλος, 55-50. Τρίτονας Καβάλα, 6,5 λεπτά πριν το τέλος, 71-61. Τέλος αγώνα στο Ναύπλιο, Ίαξ Ελευθερούπολη, 55-97. Μαρούσι Ψυχικό, 4 λεπτά πριν το τέλος, 57-50. 3 λεπτά πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδος, το παιχνίδι δηλαδή. Δάφνη Δαφνή Ομίδας 65-74. Προηγουμένως είχε γίνει λάθος από τη στατιστική υπηρεσία, γι' αυτό και το είπαμε με επιφύλαξη. Κι άλλο φαουλ. Πρώτη βολή εύστοχη. Ο Φάρσκι. Δεύτερη βολή επίσης εύστοχη. Και αφού προηγουμένως είπαμε τους σκόρερ των φιλοξενουμένων, για να ρίξουμε μια ματιά στους γηπεδούχους. Μωραΐτης 10, Κωστόπουλος 5, Σκάνδαλος 7, Καμπουρίδης 16, Παπα-Νικολάου 2, Τσάμις 17, Σαματογιάννης 9, Καλογερίας 4, Ευστρατείου 13, 85 η πόντη του Πανερυθραϊκού. Φάρσκι, ωραία προσποίηση, Μπάσιμο, Νικολαίδης για 3, αστοχή. Σαματογιάννης μαζεύει το σκουπίδι, 4:35. Μωρέτης κερδίζει φάουλ, θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πέμπτο μαδικό του Αγρινίου. Δεν 2 από το Μωραΐτη. Μπάλα και πάλι για τους κόκκινους του Πανερυθραϊκού. 4:34.
καλογερίας. Ωραία κίνηση, άτσαλο τελείωμα. Τρίποντο στον ευνηδιασμό, airball. Μωραΐτης. Δέκα δευτερόλεπτα. Μπάλα για το Αγρίνιο. Τέσσερα λεπτά ακριβώς. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα για τους πράσινους. Τα λάθη. Λίγο πριν το τέλος, τριών πόντων. Στρογγυλά στους 20 διαφορά. Ο σκάνδαλος είναι εκπνοή, δεν μπόρεσε. Τρίποντο από το Φάρσκι. Άστοχο. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα, σκάνδαλος. Τρίποντο από τη γωνία, άστοχο. Από τον Σταματογιάννη. Πάλι από το σκάνδαλο. Δύο και 41 έχουμε time out. Εδώ είμαστε και πάλι, 2 και 41 για να λήξει. Το παιχνίδι, ο Φάρσκι εύστοχε στην πρώτη. Μια ακόμη εύστοχη. Και 25. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Πανερυθρέκο. Καλιανιώτη. Λάθος πάσα. Τρία δεύτερα ακόμη.
Φάρσκι στο δευτερόλεπτο. Με ταμπλό παρολίγων. 1-50. Αγιανιό του στάρει και αστοχή. Έξι δευτερόλεπτα για Ορτόγουλια, 3. Ευστοχή. Ωραία, είχε ένα σκοράρι ο Πανερυθραϊκός. Και το κάνει με τον Γιαουρτόγλου. Συν 21 για τους κόκκινους. Άμυνα φωνάζει ακόμα ο κόουτς Κουχούλη. Εκεί. Έχει δώσει βάρος φέτος. 52 δευτερόλεπτα. Και λίγο από ποδόσφαιρο. Θα δώσει μπάλα. Τύπησε στα πόδια. Επιθετικό φάουλ, 45 δευτερόλεπτα. Γιαρτόγλου. Για τα 5 δευτερόλεπτα. 10 για τους γηπεδούχους. 28 για το τέλος. Για Ορτόγλου μπάλα είναι για το Αγρίνιο. 25,6. Μία επίθεση για τους Αγρινιώτες. 88-67. Μένει να μάθουμε μόνο το τελικό σκορ. Τρίποντο, άστοχο, Καλιανιώτης, θα γίνει επίθεση από τον Πανερυθραϊκό. Γιαουρτόγλου, Μωρέτης κερδίζει φάουλ στο 1,5 δευτερόλεπτο για την λήξη. Εύστοχος ο Μωράιτης στην πρώτη, 89-67. Δύο στις δύο. 90-67 είναι το τελικό αποτέλεσμα στο κλεισό της Ερυθρέας. Εύκολη νίκη για τον Πανερυθραϊκό. Βακουφτσής 7, Φάρσκι 14, Τσούκας 11, Μίτσου 10, Κόκκιος 6, Νικολαίδης 10, Γκάτζιος 9 για τους φιλοξενούμενους. Για τον Πανερυθραϊκό, Μωραΐτης 12, Κωστόπουλος 5, Σκάνδαλος 7, Γιαρτόγλου 3, Καμπουρίδης 16, Παπανικολάου 2, Τσάμις 17, Σταματογιάννης 9, Καλογερίας 6, Ευστρατίου 13. Αυτή είναι η scorer. Πάμε να δούμε ένα τελευταίο break και επιστρέφουμε. Ο καλύτερος ηλιακός με επιδότηση έως 85%. Ηλιακός Μαλτέζος. Κάθε Zero, μια νέα αρχή. Νέα Βίκος Κόλας Zero Sugar.
Εδώ είμαστε. Βλέπετε ακόμα μια φορά τις διαφημίσεις. Πανερυθραϊκός 90. Αγρίνιο 67 για την τέταρτη αγωνιστική του προβλήματος Α2 ανδρών. Δεν έχουμε προσθέσουμε κάτι άλλο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και Κυριακής από το κλειστό της Ερυθρέας.